σκληρή είναι και η κατάσταση με το πρόβλημα της γειτονικής μας χώρας στα Σκόπια. Εδώ και περίπου 30 χρόνια, στην πραγματικότητα πολύ παραπάνω, πολλές περισσότερες δεκαετίες. Και άμα το σκαλίσει πολλές φορές κανείς, θα δει πάρα πολλά. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός και σε όσους μας βλέπουν. Στο τωρινό ζήτημα, ξαναλέω, είναι προφανές ότι υπάρχει μία δυνατότητα διεξόδου. Εάν από την άλλη πλευρά επιδειχθεί συστηματική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συνέπεια για να καταλήξουμε σε μία συμβιβαστική λύση, η οποία έχει δρομολογηθεί όχι μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Επί κυβερνήσεως Καραμαλή και τα λοιπά, αν θέλετε το συζητάμε, δεν θέλω να γίνω εξαρτητικός. Θα έρθουμε σε αυτό το σύνολο, αλλά είναι και το πρωτοσύλλητο κατάσταση, θα έρθω σε αυτό μετά. Η κατάσταση που έχουμε σήμερα, νομίζω, εν όψη και της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρθηκες προηγουμένως για τις συναντήσεις, για τις επικείμενες συναντήσεις, συναντήσεις που γίνανε, καταρχήν δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα σφοδρή. Θέλω να βοηθήσω όσους μας βλέπουν. Γιατί βοηθάει η κυβέρνηση ΖΑΕΦ? Εγώ νομίζω ότι βοηθάει καταρχήν η ίδια η ανατροπή που έγινε εκεί, η πολιτική. Γιατί εδώ αρχίζουν όλοι και λένε γιατί συνέβη η ανατροπή, αντί να βλέπουν ότι οι εκλογές έκλεισαν μια δεκαετία στη γειτονική χώρα τη κυβέρνηση Γκουρεύσκη, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν αυτός που τορπίλιζε σταθερά τη διέξοδο. Επί 10 χρόνια και όχι μόνο, και πριν ως αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο ως κυβέρνηση. Τέλειωσε ο Γκουρεύσκη. Έχουμε λοιπόν μια νέα κυβέρνηση. Μια νέα κυβέρνηση που είναι μέσα και η αλβανική μειονότητα. Να θυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που εξελέγει Αλβανός πρόεδρος στη Βουλή μετά από χαμό που έγινε εκεί. Και είναι και ένα βήμα μπρος για τη σύνθεση της γειτονικής χώρας και τη θεσμική της σύνθεση. Συνεπώς αυτή η πορεία είναι θετική για όλους μας. Όχι μόνο για μας. Αλλά να επιτευχθεί αποφασιστική κατάληξη. Συγγνώμη, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να απαντήσω. Ο κύριος Καμένος τώρα. Α, μπράβο. Ο κύριος Καμένος νομίζω έχει μιλήσει πολλές φορές έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο διαφορετικά. Εγώ θέλω να του αναγνωρίσω ότι μπορεί να νιώθει ότι μέσα από αυτό το ζήτημα παίζει ίσως τη συνέχεια της πολιτικής του κατάσταση, να το πω έτσι, επιβίωσης, θέλετε να το πούμε όπως θέλετε. Ίσως θεωρεί ότι είναι ένα πολύ καθοριστικό στοιχείο ταυτωτικό για το σχήμα το πολιτικό που έχει. Νομίζω ότι προσωπικά τουλάχιστον, πρώτα απ' όλα ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, οι τοποθετήσεις του είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί ακριβώς, αν και ενδεχομένως διαπραγματευτικά να διευκολύνουν από εδώ από εκεί το να γίνονται κινήσεις, ποιήσεις και αντιστάσεις, εγώ θεωρούσα και δεν θέλω να ξεχνάω ότι έλεγα, τι έγραφα, και όχι μόνο εγώ, και ο τότε Μικρούλης Συνασπισμός και σήμερα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε και θέλαμε και επιδιώκαμε, πολύ περισσότερο τώρα αν υπάρχει αυτή η ευκαιρία να το σπρώξει η κυβέρνηση, και θα δούμε πόσοι θα συμφωνήσουν και στην κυβέρνηση και στη Βουλή. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο η Βουλή, δεν πάω να αποφύγω τίποτα. Συνεπώς, μονόδρομος, η σύνθετη ονομασία και η επεξεργασία όλου του πακέτου. Δεν είναι απλά η ονομασία, και όχι ο αλυτρωτισμός κτλ. Για να δούμε λοιπόν, γι' αυτό είπα, ξεκίνησα αλλιώς. Εγώ είπα πόσο θα εννοήσει και πόσο θα αντέξει και η σημερινή κυβέρνηση στη γειτονική χώρα να ολοκληρώσει αυτή τη στροφή που πρόκειται περί στροφής. Και να θυμίσω ότι συνοδεύεται αυτό το εξάμηνο που το ξεχνάμε πολλές φορές, που έχετε αναφέρει στην εφημερίδα σας, ότι το εξάμηνο αυτό την Προεδρία, την Εκπεριτροπή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ασκεί η γειτονική μας Βουλγαρία, που επίσης εμπλέκεται στο θέμα. Και έχει σημασία οι κινήσεις που κάνει και που θα κάνει. Και όχι βέβαια μόνο η Βουλγαρία, και άλλες χώρες στην περιοχή μας, η Αμερική, η Ρωσία και πάει λέγοντας. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, Δημήτρη, το όνομα αυτό επί 10 χρόνια και το φυρώμα ακόμη, σύνθετη ονομασία είναι μέσα στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Αλλά και σε όλο τον κόσμο και άρα, είναι εκείνο που έχουμε να εδραιώσουμε το σύνολο της δέσμης που πρέπει να επιληθεί για να διασφαλιστεί η συνέχεια της συμβίωσης, της συνεργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή και σε σχέση με την Ευρώπη. Νίκη, καλά κάνουμε και συζητάμε για την εσωτερική μας κατάσταση, αλλά θέλω να θυμίσω πάλι, με ενδιαφέρει πόσο μας καταλαβαίνει ο κόσμος, όλους μας ενδιαφέρει νομίζω, ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία θα επαναληφθεί σε ένα βαθμό η κατάσταση που πήγε να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλοι μας σε σχέση με το Κυπριακό πριν από ένα χρόνο. Όταν προσεγγίζεις μία διαπραγματευτική περίοδο ή ένα παράθυρο ευκαιρίας, έχει σημασία ταυτόχρονα όχι πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και τους άλλους, αλλά πώς θα βλέπουν και όλοι οι άλλοι και όχι μόνο η απέναντι πλευρά. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν επαναλαμβάνεται το εξής σκηνικό. Σωστά πρέπει να κάνεις διαπραγματεύσεις και να επιδιώξεις μία διέξοδο που να είναι και τελική και όσο γίνεται πιο αποτελεσματική προς όλους διεθνώς, αλλά πρέπει να το προσλαμβάνουν όλοι αυτό και να μην χρεωθείς εσύ την ενδεχόμενη αδιέξοδη κατάληξη. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχεις μια ανατροπή, όπως είπα πριν. Μια νέα κυβέρνηση στη γειτονική χώρα. Και πολιτικά και ποιοτικά σε έναν βαθμό. Γι' αυτό είπα το στοιχείο. Με οριακή κοινοβουλευτική δύναμη. Ναι, ναι, θα το εξηγήσω όμως και αυτό. Προσέξτε κάτι. Τι θέλω να πω. Πρέπει και να επιδιώξουμε τη σωστή
διέξοδο, αλλά ταυτόχρονα, αν δεν υπάρξει διέξοδος, να έχει φανεί ότι αυτό θα προκύψει από την αδιαλαξία ή την μη ολοκληρωμένη κατάληξη της τακτικής έστω που παρουσιάζει η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όλοι, όλος ο διεθνής παράγων και όχι μόνο ο διαπραγματευτής του ΟΗΕ, αλλά γι' αυτό αναφέρθηκε και στις άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Επίσης, ένα μικρό δείγμα της κινητικότητας από τη νέα κυβέρνηση στα Σκόπια είναι η πρόσφατη αλλαγή στις ταμπέλες των οδών, που για πρώτη φορά θα αναγραφούν σε όλη τη χώρα, προσέξτε με, μέχρι τώρα με βάση τις δικές τους επιλογές. Αυτό γινόταν μόνο στις περιοχές που η αλβανική μειονότητα ήταν πάνω από το 20%. Ήταν και από αυτά τα ζητήματα πόλωσης και αντιπαράθεσης στη Βουλή της γειτονικής χώρας που κατέληξε με την πλειοψηφία την οριακή, αλλά αποφασίστηκε και ήδη υλοποιείται το να αλλάζουν τις πινακίδες. Και το θέμα της αλβανικής μειονότητας εμπλέκεται στο θέμα της ονομασίας και όχι μόνο της ονομασίας. Και σωστά αναφέρθηκες πριν, όποιες δυνάμεις είχαν ουσιαστικό ρεαλισμό ξέραν. Ρεαλισμό και πολιτική ευθύνη, εγώ λέω, και στην ταυτότητά μας και σε όλα και στις όποιες άλλες ταυτότητες, αρκεί να έχουν ιστορική πραγματικότητα και αποτύπωση. Η πραγματική ευκαιρία χάθηκε το 92. Μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Τότε μπορούσε και έπρεπε συνολικότερο, όχι μόνο η τότε κυβέρνηση, μια σειρά δυνάμεις, αντί απλά να είναι συγκινημένες για την ταυτότητά μας, που και εγώ συγκινούμαι με την ταυτότητά μου. Και εγώ Έλληνας είμαι και εσύ Έλληνας είναι, όλοι Έλληνες είμαστε, αρκεί να καταλαβαίνουμε κάθε φορά σε ποιες συνθήκες είναι η χώρα μας, πού πρέπει να βαδίζει, σε ποιο κοντινό και ευρύτερο περίγυρο βρίσκεται και ποιος είναι ο πραγματικός δρόμος προς τα μπρος με σταθερότητα. Τότε έπρεπε να λυθεί. Γιατί να θυμίσω και οι αναλλακτικές των ονομάτων, ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος τότε διαπραγματευτής και εκπρόσωπος, σχεδόν όλα τα είχε ρίξει στο τραπέζι. Και χάσαμε, αν θέλετε, χάσαμε. Χάσαν πρώτα αυτοί, χάσαμε κι εμείς, χάσαν όλοι, ιδιαίτερα όσοι μαξιμαλίζουν υπερβολικά, όπως τότε η Εκκλησία, τότε λέω. Τότε. Τώρα. Και τώρα έχει κινήσεις οι οποίες εγώ θα ήθελα να είναι πιο προσεκτικές, αλλά παρόλα αυτά νομίζω η επιστολή και του Πρωθυπουργού, για να σου απαντήσω αμέσως, στη σωστή βάση έβαλε τα θέματα, ενώ το non-paper του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν σε λάθος κατεύθυνση, απόλυτη αστοχία. Απόλυτη αστοχία, το έχω ξαναπεί. Άρα, για να καταλήξω εγώ, νομίζω όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ακόμα και αυτοί που τώρα προσπαθούν να οργανώσουν κακά αντίγραφα των τότε μαζικών συλλαλητηρίων. Επίσης, για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω τίποτα, εγώ δεν ξεχνάω τότε και ως πολίτης και νεότερος, ότι ο τότε βουλευτής Θεσσαλονίκης Μακαρίτης Λεωνίδας Κύρκος είχε πάει στο συλλαλητήριο το πρώτο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ένας άλλος Μακαρίτης, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, ο Φίλιππος ο Ηλίου, τον είχε συμβουλεύσει να μην πάει, να μην εμπλακεί. Τώρα όλα κρίνονται και τότε και τώρα. Συνεπώς, είναι ο δρόμος προς τα μπρος για όλους μας. Επειδή είναι μικρή και η ζωή, όπως είπαμε πριν. Πάμε, λοιπόν, να δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μας, για τους γείτονες, για όλους. Είναι η λέξη κλειδί, λοιπόν. Και επειδή πάμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο με την ονομασία. Θεωρείτε, η ερώτηση είναι και στους δύο συναδέλφους, παράκληση, πολύ σύντομη απάντηση. Για να θα υπάρξει λύση ή δεν θα υπάρξει λύση. Τι βλέπετε, Νίκο? Εγώ θα να κρατήσουμε μικρό καλάθι αυτή τη φορά. Σίγουρα καλό θα αναβρεθεί η λύση, αλλά φοβάμαι ότι και αυτά που συζητάμε εμείς εδώ είναι πολύ πιο έντονα στα Σκόπια. Δημήτρη. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και εγώ είμαι της λογικής ότι πηγαίνεις πάντα προσεκτικά, γιατί ακόμα και με το συνέστημα, και εγώ θα ήθελα και θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα, να είμαστε όλοι πιο ειλικρινείς, λιγότερο υποκριτές, πιο αποφασιστικοί, πιο αποτελεσματικοί. Αλλά δεν είναι με τις ευχές να προσπαθήσουμε πραγματικά, γιατί υπάρχει παράθυρο, ίσως και πόρτα ευκαιρίας. Η εξήγησα για ποιους λόγους όσο μπορούσα στο συνοπτικό αυτό σκέλος, να το επιδιώξουμε, να συνεχίσει την προσπάθεια η κυβέρνηση, να μην υπάρξουν ταλαντεύσεις, γιατί θα προτιμούσα να είμαι σαφής, ότι και ο Υπουργός Άμυνας να ήταν λίγο πιο ας το πούμε, βοηθητικός. Ίσως βοηθάει ανάποδα. Θα το δούμε. Θα το δούμε.